με ένα νέο σύστημα πέρσι ονομάζεται, που όσο κερδίζεται experience, εμπειρία στο κάθε server που παίζει, που είναι rank, κάνετε τροποποιήσει στα όπλα σα. Αυτό αρχίζει από ειδικέ τέσσερι που πέφτει, από καμουφλά, από εφηβικά που μπορείτε να συναντήσετε, από χειροποπίδε που σα τυφλώνουν, τι λεγόμενε flashing blades. Και έχει σφαίρε που μπορούν να τρυπήσουν ελάχιστη λεπτή θωράκιση από σίδερο. Έχει επίσης, το οποίο προσφέρει θέαμα στο multiplayer παιχνίδι, το οποίο δεν το βλέπαμε στους προηγούμενους τίτλους, καθώς θα μπορούσαν να το πει να παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης μπορούμε να δούμε κάποια ειδικά εφέ που έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι. Ένα mod ενσωματωμένο για την αλλαγή στο multiplayer τομέα του competitive gaming. Γενικά η κυριότερη αλλαγή είναι ότι σε σχέση με τα παλιά Call of Duty, τα δύο πρώτα και το τρίτο που ήταν μόνο για Xbox, αυτό είναι σε μοντέρνο περιβάλλον. Οπότε έχουμε καινούργια όπλα, έχουμε στοιχεία από άλλα παιχνίδια, δηλαδή από Counter-Strike, Battlefield, σφαίρες τρυπάνε στους τείχους, δεν έχουμε μονόσφαιρα όπλα. Οπότε κάπως νομίζω ότι το Plus 4 κάνει μια μίξη διάφορων παιχνιδιών. Έχει το gameplay του COD, του COD 2, τη μηχανή του, αλλά έχει και από πολλά άλλα παιχνίδια. Οπότε γενικά εμείς σαν COD 3 που οργανώνουμε γενικά το τι γίνεται κάπως το COD στην Ελλάδα, περιμένουμε να δούμε αν θα κινηθεί ο κόσμος προς τα εκεί και κόσμος από CS, CSOs, από άλλα παιχνίδια ας πούμε.